ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει και θα αμυνθεί μαζεμένα. Ωστόσο ήταν ένα παιχνίδι ημιτελικός κυπέλλου με το πρώτο σκορ να ήταν στο 0-0, θα έπρεπε να ήμασταν υπομονετικοί. Δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε από την αρχή, δεν θέλαμε να αφήσουμε χώρο στον Ολυμπιακό, καθώς ξέραμε ότι ο μόνος τρόπος να γινόταν επικίνδυνος θα ήταν να αφήσουμε αρκετούς χώρους στα μετώπιστε. Θεωρώ ότι έστω και αργά αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι αν ο Ολυμπιακός δημιούργησε κάποια κλασική ευκαιρία. Σίγουρα χρειαζόμαστε και θα βελτιωθούμε στο επιθετικό κομμάτι. Όμως θεωρώ ότι για ημιτελικό κυπέλλου διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι και δίκαια προκριθήκαμε. Όμως, όπως δήλωσα και νωρίτερα, πιστεύω ότι το παιχνίδι δεν κερδίθηκε αυτό το δίωρο, αλλά κερδίθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου με τη σκληρή δουλειά των ποδοσφαιριστών και τη διάθεση που έδειχναν στην προπόνηση. Κερδίθηκε όταν συσπηρώθηκε απότομα αυτός ο κόσμος και άρχισε να εξαντλεί τα εισιτήρια. Κερδίθηκε όταν ήρθε ο κόσμος στην προπόνηση και είδαν οι ποδοσφαιριστές ότι όλος ο κόσμος είναι μαζί τους. Φτάνει να παίζουν με πάθος και να τα δίνουν όλα για τη φανέλα που φοράνε. Και σίγουρα κερδίθηκε όταν μπήκαν στο ζέσταμα και αντίκρισαν αυτό το κατάμεστο γήπεδο. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας μέχρι τον τελικό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει τελικά η ημερομηνία. Θα συγκεντρωθούμε στην Ομόνια. Εγώ και οι παίχτες μου είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το κύπελλο. Καθώς αυτή η πρόκριση δεν εξασφαλίζει ούτε ευρωπαϊκό εισιτήριο ούτε κάποιον τίτλο. Και θα πανηγυρίσουμε στο τέλος μόνο αν κατακτήσουμε το κύπελλο. Είναι μια χρονιά η οποία έχει αρκετές περιπέτειες για την ΑΕΛ και έχουμε την ευκαιρία να τη σώσουμε με την κατάκτηση του κυπέλλου και θα δώσουμε τα πάντα για να το κάνουμε. Coach, συγχαρητήρια για την τεράστια πρόκριση στον τελικό. Εγώ θα σταθώ στην χρησιμοποίηση νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που πραγματικά έδειξαν ότι δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τους ξένους και θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου που δίνετε την ευκαιρία σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και μάλιστα εκεί που έκαιγε η μπάλα προς το τέλος του αγώνα βάλετε άλλους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές μέσα. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό και πώς βλέπετε το μέλλον της ΑΕΛ μέσα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Αν και δεν θα έπρεπε να το συζητάμε, ούτε πρέπει να συζητάμε ότι παίζουν οι Κύπροι ή δεν παίζουν. Παίζουν αυτοί που αξίζουν. Αν δεν αξίζαν, θα έπαιζαν 11 ξένοι και αλλαγές θα ήταν ξένοι. Δεν κάνω χάρη σε κανέναν παίζουν, γιατί το αξίζουν οι μικροί και έχουν αρκετό μέλλον μπροστά τους. Ευχαριστώ. Πέραν από τις αντιδράσεις των παιχτών μέσω του Πανκύπρου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, υπάρχει κάποια πληροφορία για πιθανή αλλαγή ημερομηνίας του τελικού? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι επίσημο. Ούτε σας είπαν κάτι αν θα περιμένουμε ή... Όχι, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.